εκεί που δουλεύει, σοριάζεται νεκρή. Ο ιατροδικαστής που καλείται να βρει την αιτία δεν βρίσκει τίποτα. Η Νάντια ήταν υγιέστατη. Η μητέρα της, η Φωτεινή, καλεί δικό της ιατροδικαστή και προσπαθεί να μάθει την αιτία, αλλά και ο δεύτερος ιατροδικαστής πάλι στο ίδιο αδιέξοδο πέφτει. Η Νάντια ήταν υγιέστατη. Όμως οι οικοί της θέλουν απαντήσεις. Λογικό. Ο αγαπημένος της ο Άρης, ο οποίος σκόπευε να την παντρευτεί, είναι αυτός ο οποίος θα κινητοποιηθεί πρώτος και θα ζητήσει βοήθεια από τη μητέρα του. Και εδώ μπαίνει η ηρωίδα μου, η Γαλάτια, η οποία είναι συγγραφέας, γνωστή, γράφει κοινωνικοαισθηματικά βιβλία, όμως δεν υπάρχει τίποτα που δεν θα μπορούσε να κάνει για το παιδί της. Και ξεκινά να ψάξει. Αποφασίζει να διαχειριστεί αυτή την έρευνα σαν μυθιστόρημα. Κάπου έχει διαβάσει ότι η Αγκάθα Κρίστη λέει, όταν έγραφε τα βιβλία της, τα έφτανε μέχρι το τέλος. Και στο τέλος κοιτούσε ποιος ήταν ο λιγότερο ύποπτος. Αυτόν έκανε ένοχο. Και μετά γύριζε πίσω και έκανε τις απαραίτητες διορθώσεις. Η Γαλάτια λοιπόν αποφασίζει έτσι να το διαχειριστεί. Και αρχίζει να ρωτά, να ψάχνει και να γράφει. Βέβαια, όσο αρχίζουν και έρχονται απαντήσεις, τόσο κάποιοι ήρωες από το βιβλίο μου θα μετανιώσουν την ώρα και τη στιγμή που ξεκίνησαν να ρωτούν. Βλέπετε, τα μυστικά που έρχονται στην επιφάνεια είναι δυσβάσταχτα για όλους. Και καλά εσείς που το έχετε διαβάσει, οι υπόλοιποι δεν το έχετε διαβάσει, υπάρχει περίπτωση να σας πω τη συνέχεια που με κοιτάτε, έτσι. Μέχρι εδώ. Αυτό που είχε ενδιαφέρον ίσως είναι να δούμε πώς γράφτηκε αυτό το βιβλίο. Το κακό είναι ότι ξεκίνησε από ένα αληθινό περιστατικό. Κάπου στην Ελλάδα, μια μάνα, κάπως έτσι έχασε την κόρη της. Η συνάδελφη της Κωνσταντίνας, στην οποία είναι και αφιερωμένο το βιβλίο, λένε ότι έπεσε σαν δέντρο που το χτύπησε κεραυνός. Από αυτό το περιστατικό, το οποίο το γνωρίζω εδώ και πάρα πολλά χρόνια, γνωρίζω και τη μάνα του κοριτσιού, το ξέρω που λέτε πάρα πολλά χρόνια και είχα πει ότι ίσως και να μπει σε κάποιο βιβλίο. Ίσως. Αν μπορούσα να το διαχειριστώ. Αν μπορούσα να βρω την απαραίτητη μυθοπλασία που θα πλαισίωνε την αλήθεια, γιατί με ένα περιστατικό δεν φτιάχνεις βιβλίο. Έτσι λοιπόν ξεκίνησα να γράφω άλλα βιβλία. Έγραψα τόσο αντέχει ψυχή, την Τάντα, τα πέντε κλειδιά, το μια συγγνώμη για το τέλος και ακόμα έψαχνα πού να εντάξω κάτι τόσο δύσκολο. Και τότε έρχεται στο Facebook το μήνυμα μιας αναγνώστριας που μου γράφει: «Κυρία Μαντά, έχω διαβάσει τα βιβλία σας, έχω αγαπήσει τις ηρωίδες σας, αλλά πολύ θα ήθελα στο μέλλον μία ηρωίδα σας να είναι συγγραφέας». Και τότε ξέρω ακριβώς πώς θα το διαχειριστώ. Μία συγγραφέας ψάχνει έναν φαινομενικά ανέτοιο θάνατο. Και μέχρι εδώ καλά, αλλά έχουμε συνέχεια. Γιατί χρειάζομαι πια γνώσεις.